έτσι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φώτας. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ενδύσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουση, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεις ή καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυγού προσδέξονται όναυροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην την δουλεία των ανθρώπων, το εξαγελήν άρτων εκ της γης και ίνος ευραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα εξυλάται σε λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότους και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέπειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εκείσας επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ου και στην αριθμός ζώα μικρά μου τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκός δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσον. Ανταλλαγείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την δίν και ποιόν αυτήν τρέπει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελεήσω.
της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσέβων και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Και των πίστικου των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερευκρασίας αερών, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα Oh.
Συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών, τις αναγγελεί ταύτα εν αυτής ή τα εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημίν, αγαλιέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνε στένοι μάρτυρες και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο πες μου όν εξελεξάν. Ειν αγνώτη και πιστεύσιτε μου και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθε μου ού και γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ού και έστε, εγώ είμαι ο Θεός και ού και έστη πάρεξε μου ο σώζω. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ού κίνη εν ημίν αλότητος. Ημείς εν ημί μάρτυρες και εγώ μάρτυς λέγει Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ού και έστη το εκ των χειρών μου εξαιούμενος, ποιήσω και τι θα αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγκη. Σοφία πρόσκομε. Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύγκριμα, η δε εις είναι ειρήνη. Και γαρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευθυρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούς συνέθνη και κρατήσους οι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνες. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσους εν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούς εν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγκη. Σοφία πρόσκομε. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώση και εγκυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπιεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτα. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέα. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, χορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και από ευκύκλου τόξου των νεφών, επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλας. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουν συναποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμιος και ως λέλαψ εκλυκνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών.
ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι εγκαυρωμένοι οι επιόκτης εθνών, ότι εδόθη παρά Κύριου η κράτηση σημεί και η δυναστεία παρά υψής. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Και Ορθοδόξων Χριστιανών. Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, Γαβρίλ Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού. Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και πανταχού Ορθοδόξων. Ετιδεώμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, τον εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη ιερά μονή ταύτη. Ότι ελεήμον και μιλάω όπως Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αμήν και εις τους αιώνας τον αιώνο. Ταξίωσον Κύριε εν διες πέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εθιμάς, καθάπερι πείσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνο. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο.
κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Αλλάσου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
πράξεις της εν το Αγιολογείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τάξεως του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Τσαλίκη. Βαρθολομαίος, ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Μακάριος Ανήρ, ως υπομένη πειρασμών, ότι δόκιμος γενόμενος συλλήψεται των στέφανων της ζωής, ον επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσιν αυτών. Τους εν το μετασώματος βίο ευσεβός και οσίως πολιτευσαμένους και εις την του κόσμου των πειρασμών κάμινων μεγάλος δοκιμαστέντας, πλην αφορώντες εις το του εν τριάδι Θεού των Πατέρων ημών θέλημα, πορευθέντας ουχία κόπος, αλλαγώσει και ασκήσει και βία φύσεως διηνεκεί, ζώντας δε και μετά την εκείσε από τον ενθέν δε αποδημίαν, ισχυράν σκόντας την επίδρασιν επί της εκκλησιαστικής συνειδήσεως των πιστών, διατηρούντας δια τούτο, δια διακόπου από γενεάς εις γενεάν παραδόσεως, την περί της οσιότητος και αγιότητος αυτών ιεράν ανάμνησιν, με τα πάσης ευλαβίας τιμάν και γερέριν μετά του περιουσίου του Θεού λαού. Είδε εν η Αγία του Χριστού Εκκλησία τη χωρία των Αγίων αυτού συναριθμούσα και την τούτον επικαλουμένη μεσητείαν προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, υπεραφέσεως αμαρτιών, ιάσεως ασθενών και απαξαπλός ωφελίας ψυχικής του Χριστονίμου πληρώματος. Επειδή τίνην τι ούτως των βίων και την πολιτείαν κατεδείχθη και ο εν Λιβυσίου μάκρης της όντως αγιοτόκου μικράς Ασίας γεννηθείς υπογονέων ευσεβών Σταύρου και Θεοδόρας και εις ηλικίαν εβδομήκοντα και ενός ετών το ζήν εκ μετρήσας ζών δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως κατασταθείς το όντι λιμήν εύδιος ψυχών της αριθμήτων δια του μοναστικού και λειτουργικού φρονήματος δια του αγαπητικού, ταπεινού, πραέως, φιλησύχου, φυλαγίου, προσευχητικού, ελεήμονος και φιλευσπλάχνου ήθους αυτού, ουμήν αλλά και δια των πολλών υποθεού χαρισμάτων πολλαπλώς φανερωθέντων, ενίστο διορατικών και προορατικών και θαυματουργικών τι αυτά κοσμηθείς, ως και μετά θάνατον δε ισχυράν σχόν την επίδρασιν εκ των τιούτων επί της εκκλησιαστικής συνειδήσεως των πιστών Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Τσαλίκης, διατελέσας ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν λίμνη Ευβοίας, καθά άρτη υπέβαλε τη Εκκλησία δια της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ο επιτόπιος Ιεράρχης, Ιερότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος Κύριος Χρυσόστομος, ετούμενος δε όπως η Εκκλησία προέλθει επισήμως εις την εν το εορτολογείο αυτής ένταξην αυτού ως Οσίου και Αγίου, η μετριώτης ημών μετά των περί ημάς ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, τον εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, υπόψιν λαβώντες την αδιάκοπον ζώσαν μαρτυρίαν της εκκλησιαστικής συνειδήσεως, ου μόνον των κατοίκων της Ευβοίας, αλλά και των πιστών εκ της ευρυτέρας περιοχής, αλλά και πανελληνίως και πανορθοδόξος
περί της οσιότητος και αγιότητος του ηρημένου Αρχιμανδρίτου και την αρχήθεν αποδιδομένην αυτό ως Αγίο τιμήν, το κοινό της Εκκλησίας έθι κατακολουθούντες ως εύλογον και πρέπον το αίτημα της αυτού ιερότητος εκρίναμεντε και απεδεξάμεθα. Διό και θεσπίζομεν συνοδικός και εν Αγίω διακελευόμεθα πνεύματι, όπως ο ηρημένος Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Τσαλίκης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, εν λίμνη Ευβοίας, συναριθμείται της Αγίης της Εκκλησίας, ως μέχρι τούδε, ούτω και εις το εξής εις αιώνα τον άπαντα τιμόμενος παρά των πιστών και ύμνης εγκομείων γερερόμενος κατέτος τη 22 Νοεμβρίου της προσκύριον εκδημίας αυτού γενομένης τη 21 Νοεμβρίου καθήν την εις των αών είσοδων της υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζειν παρελάβομεν. Εις ένδειξεν δε τούτου και βεβαίωσιν εγένετο και η παρούσα πατριαρχική ημών και συνοδική πράξης. Καταστροφήσαμεν και υπογραφήσα εν τόδε το ιερό κώδικη της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Εν ίσο δε και απαραλλάκτο αποσταλήσα το μακαριωτάτο Αρχιεπισκόπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίο Ιερονύμο προς διαβίβασιν το Ιεροτάτο Μητροπολίτη Χαλκίδος Κυρίο Χρυσοστόμου προς επεκκλησίας ανάγνωσιν και κατάθεσιν ήτα εν της αρχής της καταυτών Ιεράς Μητροπόλεως εν έτη Σωτηρίο δυσχιλιοστό 17 κατά μήνα Νοέμβριον 27 επινεμήσεως εν δεκάτης. Ο Κωνσταντινουπόλεος Βαρθολομαίος αποφαίνεται, ο Νικαίας Κωνσταντίνος, ο Χαλκιδόνος Αθανάσιος, ο Δέρκων Απόστολος, ο Αμερικής Δημήτριος, ο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος, ο Πιτσβούργου Σάβας, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Ισπανίας και Πορτογαλίας Πολύκαρπος, ο Καλλιουπόλεος και Μαδίτου Στέφανος, ο Προύσης Ελπιδοφόρος, ο Σμύρνης Βαρθολομαίος, ο Ιεραπίτνης και Σιτίας Κύριλος. Είναι πολύ στον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά ετη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου ευθύνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ
και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το γέννη παντή σε αιώνα αιώνα.
Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρία, Θεία δυνάμει Κύριου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίου δυνάμων ασωμάτων, υπηρεσίες του Μιωδός Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Δαβίδου Γέροντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ρώσου Νεομολογητού, Πορφυρίου του Νέου, του Καψοκαλυβή, του Παϊσίου, του Αγιορίτου, των Άγιων Εδόξων και Θεματουργών Αργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου, και Ιαματικών Παντελεήμονος και Τρίφωνος, του Εναγής Πατρός ημών Λουκάρχη, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιακώβου του νέου ασκητού του και με συγχωρείτε και πάντων των Αγίων όν και τη μνήμη επιτελούμε ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Παναγιώτατε Πάτρε και Δέσποτα, κοιτήσαμε την Οικουμένη Ορθοδοξίας Θεοτιμητή Κορυφή, εκπροσωπών εν τιμή διαζούση, των μακαριότατων Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριων Ιερώνυμων, και τα σεπτά μέλη της περί αυτών Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος της πρώτης και εξικοστής και εκατοστής περιόδου εις τα σεντάφθα εν το ιερό τούτο μοναστικό σεβάσματι της Αγίας ημών πίστεως ήδη αυξαμένας λειτουργικάς και πνευματικάς εκδηλώσεις επί την κατατάξη εις το Αγιολόγιο της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας του νεοφανώς Αγίου Ιακώβου, του νέου ασκητού, του εντάφθα, των μοναστικών δόλυχων, Θεοφιλός και Εισαγγέλος Ανίσαντος, υπό του Αθλοθέτου και του Στεφάνους της Δικαιοσύνης απονέμοντος Κυρίου Αγαπηθέντος και υπό των ανθρώπων αξιοχρέως τιμηθέντος, μεταφέρω προς την τιμίαν, προσκυνητήν και πολυσέβαστόν μη Παναγιότητα, εμπρότης, τα σολοθήμους ευχαριστίας και των αδελφικών ασπασμών του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, την τιμή και των σεβασμών των σεβασμιωτάτων συνοδικών συνέδρων, ως και την χαράν της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, δια την εντεύθα ευλογητήν ημετέραν παρουσία. Κατά δεύτερον, καταθέτω προς ημάς, των της πρωτοθρόνου μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας αξιόθρονων ταγών και τα σολοθήμους ευχαριστίας του Μακαριωτάτου και των μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος δια την συνοδική διαγνώμη και ημετέρα πατριαρχική αποφάση αποδοχήν του αιτήματος αυτής και του την Ιεράν Μητρόπολην Χαλκίδος Θεοφιλός, καρποδρυθός και πεπνημένος διαπημένοντος σεβασμιωτάτου και αγαπητού αδελφού κυρίου Χρυσοστόμου, δια την κατάταξη στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου του νέου ασκητού, όπερ και καταδεικνύει την ειν εις το πνευματικόν αρτοφόριον αυτής η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία διαφυλάτη ιεροκανονικήν διαδικασίαν, δια της οποίας ή των Κύριων δια της εαυτών πολιτείας και βιωτής ευαρεστήσαντες, εις το Αγιολόγιον κατατάσσονται
και υπό των πιστών ύμνης και οδές πνευματικές τιμώνται και δοξάζονται. Διό και βαθυσεβάστοστε και υγικώς άπαντες και οι εντάφθα παριστάμενοι και συνευχόμενοι σεβασμιότατοι αδελφοί αρχιερείς, ομοθυμαδών ευχόμεθα, όπως ο ενεργής θαυμαστός Κύριος, καταξιώνει ημάς, διαπρεσβειών του εν τη χωρία των Αγίων πάντων, των σήμερων τιμωμένων, σήμερων καταταγέντος, και παρά το θρόνο αυτού εν παρησία εισταμένου Ιακώβου του νέου ασκητού, εν υγεία και ευκλία εισέτη ό,τι πλήστα, υγιεινά και πανεφρόσινα, την της αναδυνικουμένην Ορθοδοξίας ορκάδα την νοητήν διακυβερνάτε, πολλούς δισέτη, εν τη καμίνο της ηλόφρονος εποχής μας δοκιμασθέντας Αγίους, δια της ημετέρας αποφάνσεως αναδείξητε, και ούτω το όνομα του Κυρίου, του καθεκάστην γενεάν τους ευαρεστούντας αυτόν αναδεικνύοντος, δοξάσιτε. Επειδέ της επιούστην σεπτής και φεδροπαρόχης ονοματηρίης ημών, ευχόμεθα με τους λόγους του της βασιλευούσης των πόλεων λαού, ευχομένου προς τον εκ του ιερού ναού του Αγίου Μοκείου εξερχόμενον αυτοκράτορα κατά την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Εις πολλούς και αγαθούς χρόνους ο Θεός αγάγει την Πατριαρχία ημών. Ευλογείτε. Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε της Βασιλείδος των Πόλεων, της Νέας Ρώμης και Θεότατε Οικουμενικέ Πατριάρχα, Πάτερ και Δέσποτα, Κύριε Βαρθολομέ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σύρου, Κύριε Δωρόθεε, εκπρόσωπε της αυτού μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερωνύμου, και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι Άρχοντες, σεμνοπρεπής χωρία των κληρικών και μοναχών, εντιμολογιότατοι Άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου και ευλογημένοι Χριστιανοί, οι αποπεράτων της Οικουμένης συνελθόντες, έμπλεη χαράς και αγαλιάσεως σας υποδεχόμεθα σήμερον εις την Θεόσωστον επαρχίαν μας και ειδικότερον εις την Ιεράν Μονή του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος επί τη λαμπρά εορτή της επισήμου αναγγελίας της μετά των Αγίων του Θεού συναριθμίσεως του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιακώβου Τσαλίκη, του νέου ασκητού, του προσφυός ηφημών Παναγιώτατε, επωνομασθέντος, του με συγχωρείτε. Η Πατριαρχική Αγία και Ιερά Σύνοδος της Μεγάλης και Μαρτυρικής Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, συνερθούσα την 27η του παρελθόντος Νοεμβρίου, υπό την πεφωτισμένη Προεδρία του Μεγάλου Ηγουμένου και Πατριάρχου του γένους μας, Θείο Πνεύματι συνδιασκεψαμένη, απεφάνθη υπέρ της κατατάξεως του Γέροντος Ιακώβου μετά των Αγίων και Οσίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, ανταποκρινωμένη εις το ημέντερον αίτημα, το οποίον υπευλήθη αυτή δια του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνύμου και της περί αυτών Ιεράς ημών Συνόδου. Εν της πράγμασιν και κατά τα ιωθώτα της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών επεσφραγίστη η συνείδησης του λαού ώστις με το πνευματικό του αισθητήριον ετήμα των γέροντα Ιάκωβων ως Άγιον του Θεού άνθρωπον και ότε έζει εν το βίο τούτο
πολλό δε μάλλον μετά την προσκύριον εκδημίαν αυτού. Και ειδού, σήμερον ημέραν κατά την οποίαν η Εκκλησία τιμά πάντας τους γνωστούς και αγνώστους Αγίους της, εξαγγέλλεται επισήμως και πανηγυρικός το μέγα τούτο γεγονός. Και ήλθεν προς τούτο αυτοπροσώπος, ο γεραρός, ο ακαταπώνητος οικουμενικός πατριάρχης μετά τη στιμιωτά της συνοδείας του, μη φιδόμενος κόπων και αγώνων, επιπτερίγων ανέμων, κυριολεκτικός ως αστραπή, αστραπή κατά λάμπουσα τας ψυχάς ημών, ως άγγελος του χαρμοσύνου αυτού μηνύματος. Ως ωραίοι οι πόδες σου, Παναγιώτατε, ως ωραίοι οι πόδες σου, οι ευαγγελιζόμενοι την ειρήνη, οι ευαγγελιζόμενοι τα αγαθά. Σας ευγνωμονούμεν και ταπεινώς οικετεύομεν υπέρ ημών των ποιμένα των καλών, να σας μακροημερεύει ένα κλονίτο και ανθυρά ψυχοσωματική υγεία, επικαλούμενοι προς τούτο και τας ακοιμήτους πρεσβείας του Οσίου Ιακώβου, τον οποίον και εγνωρίσατε προσωπικώς κατά την εντάφθα προσκυνηματικήν επίσκεψήν σας ως Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, και οικούσατε μάλιστα εκ του στόματός του την πρόρηση ότι μέλετε να είστε ο εις των οικουμενικών θρόνων διάδοχος του αημνήστου Πατριάρχου Δημητρίου. Αλλά και εμείς, Παναγιώτατε, λίαν εν ωρίς εξεφράστητε υπέρ της αγιότητος του γέροντος Ιακώβου, γράψαντες παραμυθητικός προς την Ιεράν Μονήν ο λίγον μετά την κίνησή του, δια των μακαριστών γέροντα με την φωτεινή μορφή, ισχύει εκείνο το οποίο έγραφε ο Ιερός Χρυσόστομος δια των Άγιων Μελέτιων Αντιοχίας. Ούγαρ διδάσκων μόνον, ουδεύθεν γόμενος, αλλά και ορώμενος απλός, ικανός ειν άπασαν αρετής διδασκαλίαν εις την των ορόντων ψυχήν εισαγαγήν. Αιωνία αυτού η μνήμη, ας έχομεν όλη την ευχή του. Δόξα του Αγίου Θεό, ότι ηξίωσεν ημάς να γνωρίσομεν την οσιακήν αυτήν μορφήν της Εκκλησίας ημών εκ του εγγύς και συναναστραφόμεν κατ' επανάληψη. Γνωρίζομεν, Παναγιώτατε, την αγάπην και την τιμήν μετά της οποίας περιβάλλεται την εκλεκτήν μερίδα εκείνων ήτινες εσταύρωσαν εαυτούς δια να κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Καθώς έχετε δημοσίως εξομολογηθεί, η πατρική σας καρδία χαίρεται και τέρπεται εκ περισσού, ως άκης ευρίσκεστε εις ταπεινά και κατανυκτικά μονίδρια, διότι εκ νεότητος ημών οικολουθήσατε αγαλωμένο ποδί ευλαβής ήδη μακαριστούς ιερείς εις μικρά και απόμερα εξοπλίσια, εις ερήμους τόπους και όρη της προσφυλούς γενετήρας ημών νήσου Ύμβρου. Εκεί εσπουδάσατε το βίωμα της απεκδίσεως των καθημερινών φροντίδων, πάσης της βιωτικής μερίμνης, ή να απερισπάστος προσάγονται των τρισάγιων ύμνων το δοτήρι των πάντων Θεών, και το παιδικόν τούτο βίωμα μένει έκτοτε βαθαίως εριζωμένον εις την ψυχή σας και αναζωογονείται ημέρα τη ημέρα χάρη τη Θεού. Διαβιούνται άλλωστε και εμείς εις το Μέγα Μοναστήρι και ως κατεξοχήν ηγούμενος τηρείται άπαντα τα του μονήρους βίου, υπομένων πάσαν θλίψην και στενοχωρίαν
της στενής και τεθλιμμένης οδού δια την Βασιλεία των ουρανών και εξαπαλώνων ήχων λαβώντες τη αυτήν αξιοθαύμαστον μόρφωσιν ευσεβίας και σπανίαν και την θύραθεν γνώσιν νυχθημερών αγωνίζεστε υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών και ανιστάκτος και θυσιαστικός προσθέτετε διέργων αγαθών έλεον αγάπης εις τον αηφεγγή λίχνον του φαναρίου διαναλάμπει ούτως έως περάτων της οικουμένης της πάσιν. Ούχι τον Παναγιώτατε είναι της πάσιν γνωστά και αποδεδειγμένα και τα αγαπητικά αισθήματα ουχή μόνον προς τον φιλόχριστον και δοκιμαζόμενων ελληνικών λαών αλλά και υπέρ των μοναχών και των ιερών μοναστηρίων στοργική μέρημνα του Αγιωτάτου αδελφού σας και Αρχιεπισκόπου ημών, του Μακαριωτάτου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνήμου, ως της επαξίως εκπροσωπείται σήμερον υπό του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και προσφυλεστά του αδελφού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου Κυρίου Δωροθέου. Το έργο του είναι αξιάγαστον, όπως και εμείς, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης ημών, εγράψατε εις την προς αυτόν συγχαρτήριον επιστολήν επί συμπληρώσει της δεκαετούς Θεοφιλούς Αρχιεπισκοπικής του υπηρεσίας. Η εκκλησιαστική του διακονία είναι πολύκαρπος και η προσφορά του πολυσχηδής. Ένα και τούτου τιμάται όχι μόνον εν Ελλάδη, αλλά και γενικότερον. Εκφράζομαι την ευγνωμοσύνη ημών, διότι απεδέχθη την ημετέραν ταπεινήν πρόταση περί της αναγραφής του γέροντος Ιακώβου εις τας αγιολογικάς δέλτους της Εκκλησίας και εισηγήθη ευμενός υπέρ της αποδοχής της υπό της Ιεράς ημών Συνόδου. Παναγιώτατε, σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι αδελφοί, Άγιοι πατέρες, σωσιότατοι μοναχέ, ετοιμότατοι άρχοντες, χριστιανοί μου ευλογημένοι, εγκαρδίως ευχαριστούμεν άπαντας, δια την εντάφθα χαροποιών και τιμητικήν παρουσία ημών και ταπεινώς δεόμεθα υπέρ της άνωθεν πλουσιωτάτης ημίν ανταποδόσεως. Ερχόμενοι εντάφθα, αναπνέωμεν το άρωμα της ευλαβίας, την οσμήν της εν Αγίω Πνεύματι αγάπης, την ευωδίαν της Χριστομιμή του ταπεινώσεως, τα οποία αναδύονται παταχώθεν, εκ του κτήτορος και πρώτου ηγουμένου, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ, του Γέροντος, του Θαυματουργού, των κεκοιμημένων πατέρων διαδόχων του, ενείς και ο αγαπητός της πάση και ιδιαιτέρως εις ημάς Παναγιώτατε Κύριλλος, έως και της ασκουμένης σήμερον εν Χριστώ αδελφότητος, περί των εκλεκτών και αγαπητών ημίντε και ημίν, κατά πνεύμα μοιειών και ολοπρόθυμον εις την εν αγάπη υπακοήν, καθηγούμενον Κύριον Γαβριήλ, η οποία αδελφό της με εκκλησιαστικό φρόνημα αγωνίζεται για την Βασιλεία των Ουρανών. Όσιος Ιάκωβος είναι ο υπογραμμός των πατέρων της αδελφότητος. Έζησε επί τεσσαρακονταετίαν όλην εις την Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ και εμιμήθη με τα περισσής επιμελίας των βίων αυτού. Αδιαλείπτος προσευχόμενος, καθημερινός λειτουργών, ασκητεύων, νηστεύων, αγρυπνών, εξομολογών, όλη την ημέραν ελεών και αναπάβων πάντα στους κοπιώντας και πεφορτισμένους του πλήθους των αναρρυθμίτων προσκυνητών. Ακόμη και την τελευταία ημέρα της ζωής του απέστειλεν γενναιόδωρον προσφοράν 200.000 δραχμών εις τον αείμνηστον προκάτοχόν μου
Μητροπολίτην κυρών Χρυσόστομων των Πρώτων, δια την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής εκκλησίας. Δεν τιμάται όμως δια τα όντως υπεράνθρωπα παλέσματα και κατορθώματά του, τα οποία ούτως ή άλλως είναι αληθή, αξιοθαύμαστα, αξιομίμητα και αναγκαία διάπαντας, αλλά διότι πάντα ταύτα ήσαν και είναι συνέπειε της εντάξεώς του εις το σώμα της Αγίας ημών Εκκλησίας και του φλογερού αυτού πόθου και έρωτος δια των ουράνιων νυμφίων Χριστών ως της υπέρ αυτής της Εκκλησίας ή της εστί το σώμα του έδωκεν εαυτόν. Την αλήθειαν ταύτην περιγράφει ο Θεόπνευστος Υμνοδός του Οσίου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης κύριος Ιωήλ, γράφων εις τροπάριον του κανόνος, πυρωθείς εν καρδίος εξ αγαθού έρωτος, προς τον σών δεσπότην Θεόφρον, πάσαν προσπάθειαν όλος απέριψας και την οδόν των μοναζόντων όσοι Ιάκωβε χαίρον ευάδησας και εις έτερων τροπάριων κρατήρα έσχες πεπληρωμένων Θεόφρων αγαθών υπέρπτωχών και δυστυχούντων εν ηγουμενείο το σώ ως σιτοδότης. Όσοι κληρικοί και λαϊκοί τέκνα του Θεού και αλλήλων μέλη ανήκομεν εις την Εκκλησία αγωνιζόμεθα να καταστώμεν άνθρωποι, ήτι όντα προσωπικά, έχοντα τον τρόπον του είναι, εν τη ορθοδόξο πίστη και εν αγαπητική φιλότητη προς τον Τριαδικόν Θεόν και τα πολυάριθμα πρόσωπα του ανθρωπίνου γένους και όλην την κτήση και το περιβάλλον. Παναγιώτατε, εύχεστε όπως εις τη αυτήν υπόληψην έχομεν και σήμερον και πάντοτε τον άνθρωπον, υπέρ του οποίου ο Θεός γέγονεν άνθρωπος, επενούντες την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν ημών Εκκλησίαν ως μητέρα και τροφών και εργαστήριων αγιότητος. Ευσεβάστος δε παρακαλούμεν ημάς, ή να δεχθείτε ως ταπεινών αντίδωρων τα σευγνώμονας ευχαριστίας πάντων επί πάσιν, ως και τα ενθυμήματα ταύτα εκφραστικά τρόπον τεινά των ημετέρων εγκαρδίων αισθημάτων και αναμνηστικά ή μαρτυρικά της εν τη πολυφή μονήσω της Ευβίας και τη Θεία Μάνδρα του Οσίου Δαβίδ υψηλής και εξόχως τιμητικής ημετέρας παρουσίας και ευλογήσετε άπαντας τους εντάφθα περί ημάς συναθριστέντας έτι δε και τους διευλόγους αιτίας απολυφθέντας καθώς και τους νοερός συμμετέχοντας εις την χαράν ταύτην. Ο Θεοχαρίτωτος Πατήρ Ιάκωβος ή Παναγιώτατε πρέσβης ημών και ημών πάντων προς Κύριον, βληστάνων ημίντε και ημίν εκάστοτε χάριδας, ως ρεύμα παρακλήτου ανεπίσχετον. Ιερότατε Μητροπολίτα Σύρου κύριε Δωρόθε, Αντιπρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος και εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αδελφού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Ιερότατε Μητροπολίτα Χαλκίδος κύριε Χρυσόστονο, Πηγανάρχα
της Θεοσώστου ταύτης επαρχίας και λυπήσιν προσευχόμενη ιερότατη και θεοφιλέστατη εν Χριστώ αδελφή. Εξοχότατε Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Βουλευτέ, φίλτατε Κύριε Περιφερειάρχα, εξοχότατοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, εντιμολογιότητοι άρχοντες οφικιάλοι, οσιολογιότατε καθηγούμενες της ιεράς ταύτης γονής του Οσίου Δαβίδ, ευλαβέστατη λυπή κληρική, τέκνα εγκυρίου αγαπητά. Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική δια την ιεράν μονήν ταύτην, δια την Θεόσωστον Μητρόπολην Χαλκίδος, αλλά και διόλην την εν Ελλάδη Εκκλησία. Ήλθομεν από την μαρτυρικήν καθέδραν της κοινής πάντων ημών Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δια να σας κοβήσομεν αυτοπροσώπως, εν πάση επισημότητη χαράς Ευαγγέλια, εν όψη της αυριανής μεγάλης εορτής των Αγίων Πάντων. Και τα Ευαγγέλια αυτά της χαράς είναι ως ελέγχθη η από 27 Νοεμβρίου του παρελθόντος έτους απόφασης της Μητρός Εκκλησίας περί αναγνωρίσεως της αγιότητος του πολυσεβάστου εις πάντας και πλουσίως υπό του Θεού χαριτωθέντος έως ηγουμένου της Μονής Ταύτης Αρχιμανδρίτου Ιακώβου το Πεταχώσμον Τσαλίκη και της αναγραφής του τιμίου ονόματός του εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος και της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο δεύτερος πλέον προστάτης της Μονής μετά τον Όσιο Δαβίδ τον Γέροντα και φύλαξ ακίμητος της Ευβίας, ένας πλέον και επισήμως από τους Αγίους Πάντας, θα τιμάται εορτίως, ως ήδη γνωρίζετε, την 22η εκάστου Νοεμβρίου, επαύριον της ημέρας της Οσιακής Κοιμήσεώς του, προκειμένου να μη επισκιάζεται η θεομητορική εορτή των Ισοβίων. Είχομε την ευλογία να γνωρίσουμε εκ του σύνεγγης τον νέο μας Άγιο, τον πλείς της εκτιμήσεως και βαθυτά της ευλαβίας απολάβοντα παρακλήρου και λαού, πολύ πέραν των στενών ορίων της Ευβίας, κατά τα έτη της ενδημονίας κύσεώς του και αργότερων ηγουμενίας του. Είχουμε έρθει τότε για να γνωρίσουμε ένα αληθινόν άνθρωπον του Θεού, με γνήσιον εκκλησιαστικόν φρόνημα και νυπτικόν ήθος, ένα εργάτη δόχημον του Ευαγγελίου και οτριρών σκαπανέα της αρετής, ένα δοχείο πολύτιμων πολλών και ποικίλων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος καθώς επληροφορούμεθα. Δια των ίδιων σκοπών, αδελφοί και τέκνα, είχαμε επιδιώξει να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε εκ του σύνεγγης των Όσιων Πορφύριων εδώ στην γειτονική Μαλακάσα, ευρίσκεται ήδη εν κλίνη ασθενείας, των Άγιων Παΐσιων των Αγιορείτην, επισκεφθέντες αυτών εις το κελίο ως Μητροπολίτης Καλκιδόνος, καθώς επίσης και των μακαριστών γέροντα Αμφιλόχιων εις την Πάτρα. Η περίπτωση της Άγιο Κατατάξεως του οποίου ευρίσκεται ήδη ενώπιον της συνοδικής κανονικής επιτροπής του Πατριαρχείου μας. Ότε ήλθαμε εντάφθα και ετελέσαμε την Θεία Λειτουργία ως Μητροπολίτης Φιλαδελφίας,
ενθυμούμεθα ότι ομιλήσαμε από του θρόνου τούτου και είπαμε ότι αυτοί οι αιτιζόντες Άγιοι άνδρες ήσαν το άλας της γης και οι όμοιοι και οι ομόφρονες αυτών ήσαν το άλας της γης το οποίο εμποδίζει την σύψη της κοινωνίας μας και μας ανοίγει οδούς προς την Βασιλεία των Ουρανών. Ήρθαμε λοιπόν, επειδή οικούσαμε για τον Άγιον Ιάκωβον τον Τσαλίκιν και πράγματι καθάπερ οικούσαμε ούτω και είδομε, ηλίοι σώμας και ακόμη περισσότερο. Οπότε και σχηματίσαμε αμέσως την καλύτερα αντίληψη περί του Ιερού Ανδρός και του Πνευματικού Αναστήματός του. Η εισήγηση της Εκκλησίας της Ελλάδος επομένως έβρεν ημάς κατά ταύτα από πολλού ετήμους και εκ προημίου προθυμότατα συνευδοκούντας, ώστε και τι τα χρόνια από τις κοιμήσεώς του ήσαν σχετικώς ολίγα, ανεφιουδίτινος δισταγμού, η Αγία και Ιερά Σύνοδος τη θερμή εισηγήση ημών και της Συνοδικής Κανονικής Επιτροπής προέβη ομοφόνος εις την Άγιο Αναγνώριση και Άγιο Κατάταξη Ιακώβου του Νέου του Εκκλημισίου της Αγιοτόπου Μικράς Ασίας Πρόσφυγος και της Σεβασμίας Γονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος Νεωτέρου Κλέους και Καυχήματος. Η παρουσία τόσου πλήθους ενθουσιώντος και εν κατανοίξει προσευχομένου. Μαρτύρει ότι ο Άγιος Ιάκωβος κινείται ολοζώντανος εν μέσω των ηγαπημένων του χριστιανών και απόψε εδώ, ανάμεσά μας, ανεφουδεμιάς αμφιβολίας, παρηγορητής, προστάτης, βοηθός, αντιλήπτων και κομιστής των δωρεών και του ελέους του Θεού κατά την πολύ παρησία που έλαβε παρά του υψίστου. Να χαίρεστε πάντοτε την ευεργετική παρουσία του αδελφοί και τέκνα της Εκκλησίας και να παραδειγματίζεστε από τον Θεοφιλίδιο και την Αγία Πολιτεία του ουδέποτε λησμονούνται στας πολιτήμους και θεοσόφους συμβουλάς που ως καλός και φιλόστοργος πατήρ σας έδιδε όταν εκινήτων σωματικός ανάμεσά σας και όταν σας εξομολογούσε. Ευχαριστούμε θερμότατα τον ιερότατον αδελφόν Άγιον Χαλκίδος κύριο Χρυσόστομο, παλαιόν φίλων και συναγωνιστήν εν το Γεωργείο της Εκκλησίας για την πρόσκληση, την εγκάρδιον υποδοχή και τα ευλαβή έναντι ημών και της καθημάς σεβασμίας μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης αισθήματα, τα οποία μόλις διερμήνευσε ευγενέστατα και αδελφικότατα και διαβεβαιούμεθα αυτόν και των υπό το ομοφόριον του αξιονόμεστων ιερών κλήρων και πιστών λαών, ότι έχουν πάντοτε μίαν εκλεκτήν θέση τόσον εις την καρδία όσον και εις τας προσευχάς της ημετέρας μετριότητος. Το αυτό ισχύει ασφαλώς και δι' ολόκληρων των φιλόχριστων ελληνικών λαών και τους αξίους ποιμένας του, όλους ημάς αδελφοί, με επικεφαλής των μακαριότατων Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριων Ιερώνυμων, των εκπρόσωπων του οποίου αδελφών Άγιον Σύρου και όλος εγκαρδίως χαιρετίζομαι και ασπαζόμεθα ευχόμενοι εις ημάς ιερότατε τα έτη πολλά και ευλογημένα δια τα μεθαυριανά ονομαστήριά σας. Αυτών των ασπασμών της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της κοινής και ποθνίας Μητρός πάντων ημών αδελφοί και τέκνα,
άρχοντες και αρχόμενοι, κομίζομεν εν χαρά προς ένα έπες των εξημών, μαζί με την στηρικτική ευχή και ευλογία της εν Κωνσταντινούπολη Μεγάλης Εκκλησίας. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών, δια πρεσβειών του Αγίου Ιακώβου του Νέου και πάντων των Αγίων, των οποίων και επιτελούμε τη μνήμη. Αμήν. Αδελφέ Άγιε, Χαλκίδος, σας προσφέρουμε ένα μικρό αντίδωρο. Γι' αυτό μαζί, πολύ αγάπη. Άγιε Καθηγούμενε, με αισθήματα χαράς, ευφροσύνης, αγαλιάσεως, ιδιαίτερα συγκινήσεως, σας υποδεχόμεθα, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, ευχαριστούντες θερμώς για τα δώρα σας, εδώ στην ιστορική μονή του Οσίου Δαβίδ, που πριν 500 χρόνια περίπου ανοίγει εδώ, κάτω από το τελέθριο όρος, ο Μέγας Ασκητής, ο Μεγάλος Άγιος, ζωντανός Άγιος της Εκκλησίας μας, όπως έλεγε ο Όσιος Ιάκωβος, ο Όσιος Δαβίδ. Ενθυμούμε, Παναγιώτατε, όταν στις 30 Σεπτεμβρίου του 1990 έστειλε ο Όσιος Γέρον ημών, ο Όσιος Ιάκωβος, αντιπροσωπεία της μονής μας, τον πατέρα Σεραφή Μακαριστό ήδη και τον πατέρα Νικόδημο, στα Άγια Μετέωρα ως αντιπροσώπους, και εσείς με την αγάπη σας τους προσαγάγατε στον αείδημο διάδοχό σας, τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Δημήτριο, για να λάβουν την ευχή του. Εκείνος, αφού τους έδωσε την ευχή του, ύψωσε και ένα αντίδωρο στο όνομα του γέροντος Ιακώβου και το έστειλε. Όταν οι πατέρες επέστρεψαν, αφηγήθηκαν στον Άγιο Γέροντα ότι είδαν τον Παναγιώτατο απαστράπτοντα, και εκείνος τους είπε: «Δεν ξέρετε, παιδιά μου, ότι μετά τον Θεό στη γη είναι ο Πατριάρχης? Αυτόν τον μετά τον Θεό στη γη Παναγιώτατο Πατριάρχη υποδεχόμεθα σήμερα όλοι εδώ, και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε, την ανταπόκρισή σας, την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, την αγάπη, την έμπρακτη αγάπη σας που επιδεικνύεται πάντοτε στην Ιερά Μονή μας, και θεωρούμε μεγάλη τιμή να αισθάνεστε, όπως έχετε δηλώσει δημοσίως, ότι θεωρείτε τον εαυτό σας επίτιμο αδελφό της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ. Για όλα σας ευχαριστούμε, σας ευγνωμονούμε και ευχόμεθα ο Άγιος Δαβίδ, που κράτησε αυτό το μοναστήρι εδώ και 500 χρόνια μέσα από τόσες ταλαιπωρίες, και ζει όπως ζει και βασιλεύει στη βασιλεύουσα το φανάρι, ο πρώτος της Ορθοδοξίας. Ευχόμεθα οι πρεσβείες του Αγίου Δαβίδ και του Οσίου Ιακώβου να σας χαρίζουν αυτό που εκείνος είχε το πάντοτε, υγεία, χαρά και ευλογία ουράνιων. Αμήν. Η ευχή σας.
Αμήν. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημί σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίονται περιωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παυσώ Πιλάτων αυτή στην μακαρία ζωή, την παρασύνθη άνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, Κύριε, και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκ έστι προσωποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γάρ ανθρώπης, το κοινόν του Υιού έταξας κρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε οικετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών, τον δούλον σου Κύριλλον ιερομόναχων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον ευελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εγγόνης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περ επί της γης
εν τη Εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησα, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της η δόξη ακατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων στο ποιήσον και το πνεύμα αυτού μετά πάντων των απαιών ευαρεστησάντων συν. Διάβολον καταργήσας και ζωήν το πόρους του Ρησάνοντς, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, Κυρίου ιερομονάχου, πατρός και καθηγουμένου ημών γενωμένου, και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, έθα πέδρα πάσα οδύν λύπη και στεναγμός, παραμάρτημα το παραυτού πραθένου, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συμφόρης σου. Ότι ούκα έστειν άνθρωπος, ο ζήσεται και ούκα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Βέησο. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου, Κυρίου Γερομονάχου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωνε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώκιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ηθόμε, Κύριε Λέησο, ότι εσύ Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, που και κοιμήνε έργον σου, Κυρίου ιερομονάχου, Πατρός και καθηγουμένου ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναφέρομαι στην άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα, νυν και αΐ και στου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχωνος αθάνατος βασιλεύς και αναστάσε εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεχήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων όν και την μνήμη επιτελούμεν, την ψυχή του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού Κυρίλου Γερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Thank you.
αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από την Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ του Γέροντος στη Βόρεια Εύβοια παρακολουθήσαμε τον Πατριαρχικό Εσπερινό χωροστατούντος της αυτού θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Αύριο το πρωί στις 7 πρώτο Θεός θα συνδεθούμε και πάλι με την ίδια Ιερά Μονή για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία.